Με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν λόγω καύσωνα, είναι απαραίτητο να τηρούνται και κάποια μέτρα προστασίας για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. Σύμφωνα με τον ομίατρο σερών, κύριο Αναστάσιο Αναστασιάδη, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους ηλικιωμένους και στα παιδιά και όλοι μας γενικά θα πρέπει να πίνουμε άφθονο νερό, να αποφεύγουμε τα υνοπνευματώδη ποτά και ό,τι έχει σχέση με λιπαρά, να φοράμε γυαλιά ηλίου, καπέλο, ανοιχτόχρωμα ρούχα, να φοράμε αντιλιακό και καλό θα είναι να τρώμε φρούτα και λαχανικά. Βλέπουμε ότι αυτές τις μέρες αρχίζει ένας καύσωνας που ίσως μπορεί να είναι και παρατεταμένος καύσωνας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην περιοχή των Σερών. Έχει υψηλή θερμοκρασία, οπότε πρέπει να λάβουμε έτσι μέτρα προστασίας για όλους. Και ειδικότερα θα έλεγα ότι τα μέτρα προστασίας πρέπει να αφορούν κυρίως ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά. Γιατί αυτά είναι που προσβάλλονται έτσι πιο έντονα. Όχι ότι και οι ενήλικες ή όλες οι ηλικίες δεν προσβάλλονται με τον καύσωνα, αλλά κυρίως τα παιδάκια που είναι κάτω από 5-8 χρονών και οι ηλικιωμένοι θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Οι ηλικιωμένοι θέλουν ιδιαίτερη προσοχή γιατί πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται το αίσθημα της δίψας και δεν αντιλαμβάνονται πολλές φορές όταν υπάρχει μια φυδάτωση του οργανισμού. Γι' αυτό οι ηλικιωμένοι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Καλό θα είναι να πίνουν άφθονα υγρά και να μην παραμένουν στο σπίτι του μόνο τους, δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι να τους φροντίζει στο σπίτι. Τώρα, ο καύσωνας ξεκινάει σιγά σιγά, θα πρέπει όλοι μας να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή, θα πρέπει να πίνουμε βασικό, να πίνουμε άφθονα υγρά, κυρίως νερό, να αποφεύγουμε τα ανυπνευματώδη ποτά και ό,τι έχει σχέση με λιπαρά. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε έτσι μέτρα προστασίας, όπως γυαλιά ηλίου, οπωσδήποτε για τα μάτια, καπέλο, ανοιχτόχρωμα ρούχα, όσο μπορούμε, να μην εκτεθούμε στον ήλιο. Τώρα, αν είναι να εκτεθούμε στον ήλιο, είτε στη θάλασσα, είτε σε μια πόλη, καλό είναι να χρησιμοποιούμε αντιλιακά. Η χρήση αντιλιακών προστατεύει δηλαδή το δέρμα μας, να μην έχουμε έτσι περαιτέρω προβλήματα, εγκάβματα, είτε καρκίνους και οποιοδήποτε μελανόματα δημιουργούν πρόβλημα ο ήλιος. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, άφθονα υγρά να πίνουμε και καλό θα είναι να μην εκτιθόμαστε στη ζέση και στον ήλιο τουλάχιστον τις μεσημβρινές ώρες. Δηλαδή, ό,τι δουλειές έχουμε να τις πραγματοποιήσουμε πριν τις 11 τουλάχιστον, πριν τις 11-12 η ώρα ή το απόγευμα μετά τις 5. Καλό είναι δηλαδή από τις 12 μέχρι τις 6 ώρα να αποφεύγουμε τη μεγάλη κίνηση. Γιατί αυτό μπορεί να μας επιφέρει έτσι προβλήματα, ειδικά αν κάποιοι έχουν προβλήματα χρόνια, αρτηρική υπέρταση, ζαχαρόδι διαβήτη, είναι ηλικιωμένοι είτε μικρά παιδάκια, μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα έτσι αφυδάτωσης, λιποθυμικών φαινομένων κτλ. Να έχουμε τη λεγόμενη θερμοπληξία. Ανεβαίνοντας η θερμοκρασία μπορεί να δημιουργηθεί προβλήματα, ειδικά σε άτομα που έχουν χρόνια προβλήματα ή είναι ηλικιωμένοι ή μικρά παιδιά. Άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να βρίσκουμε ακτινοσκιερούς περιοχές όπου υπάρχει σκιά, σε δέντρα, όπου υπάρχει ή στην όλοι μέσα, αν υπάρχουν air condition, διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, οποιαδήποτε μαγαζιά υπάρχουν έτσι air condition να χρησιμοποιούμε, ανεμιστήρες. Γενικώς να κυνηγάμε τη δροσιά που θα μας προσφέρει έτσι στον οργανισμό μας έτσι καλύτερες συνθήκες, να μην αποφύγουμε τη λεγόμενη αφυδάτωση. Άφθονα υγρά, αποφεύγουμε τα λιπαρά. Η διατροφή μας θα πρέπει να είναι όχι λιπαρή και πιο έτσι φρούτα, λαχανικά και πιο μικρή, να μην καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες τροφών στο επόμενο χρονικό διάστημα και οτιδήποτε άλλο χρήζει για την προστασία έτσι, κατά του ήλιου και κατά της ζέστης, να κάνουμε και άφθονα ντους που βοηθάνε την όλη μέρα τα ντους και άφθονα υγρά.